Τραμπ νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα, γιατί πίστευαν πολύ, σήμερα. Πίστευαν πολύ ότι τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα όσο πλησιάζουμε προς την 7η Νοεμβρίου, αλλά υπάρχουν γκάλοπ και κανάλια συγκεκριμένα που στηρίζουν πάρα πολύ τον Τραμπ. Ο οποίος ενώ χτυπιέται και λένε για τα φορολογικά του και λένε ότι δεν έκανε δηλώσεις, ότι δεν πλήρωνε. Εδώ έχει μια εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε ότι ο ίδιος όταν πτώχευσε για πρώτη φορά εμφάνισε ζημιές πριν από 20 χρόνια. Εμφάνισε ζημιές περίπου 1 δισεκατομμυρίου. Αυτό του έδωσε το δικαίωμα για τα επόμενα 20 χρόνια να δικαιολογεί 50 εκατομμύρια από τα κέρδη των εταιριών του να τα εμφανίζει ως την ισοφάρηση της ζημιάς που είχε τότε. Και βγήκαν τα δημοσιεύματα ότι αυτός ο τύπος δεν πληρώνει εφορία ενώ είναι δισεκατομμυριούχος. Καλύφθηκε πίσω από αυτή τη χρεοκοπία και έτσι τη γλίτωσε. Να ρωτήσω. Ένα από τα επιχειρήματα στο debate που κέρδισε η Χίλαρη Κλίντον άνετα από ό,τι γνωρίζουμε ήταν ότι δεν εμφανίζει τη φορολογική ενημερότητά του και δικαιολογεί τον εαυτό του ότι ακόμα τον ψάχνουνε. Σωστά. Είναι και δηλαδή κάτω από την ιστορία ελέγχου. Το ψάχνουνε και έχει υποσχεθεί πριν τις εκλογές ότι θα δώσει στην δημοσιοποίηση. Αν όμως δώσει και η Χίλαρη Κλίντον τα χιλιάδες τα email και την χρήση που έκανε. Θα πάει χέρι με χέρι. Αν γίνει ανταλλαγή. Πείτε μου λίγο τα email. Είναι μια παράνομη μια ιστορία με 33.000 email που έστελνε η Χίλαρη Κλίντον από τον λογαριασμό. Το προσωπικό λογαριασμό ενώ δεν επιτρεπόταν τότε ως υπουργός εξωτερικών. Θα πρέπει να κάνει χρήση του email που είχε στο Υπουργείο και λένε κάποιοι ότι μέσα σε αυτά κρύβονται πάρα πολλά μυστικά που τα αντάλλαζε με ανθρώπους που ενδεχομένως να μην ήθελαν ακόμη και το καλό ας πούμε της χώρας. Έχει παραδεχθεί αυτό. Έχει παραδεχθεί αυτό ταινία σε 15. Έχει παραδεχθεί ότι έχει γίνει αυτό η Χίλαρη Κλίντον. Ότι έχουν φύγει. Δεν το έχει παραδεχθεί. Και θα σου πω και ποιος θα την κάνει την ταινία αυτή. Πάντως νομίζω ότι νιώθει ότι χάνει το παιχνίδι ο Τραμπ, γιατί πλέον αρχίζει και χτυπάει τη Χίλαρη στα θέματα υγείας. Δηλαδή καθημερινά λέει ότι δεν μπορεί να κάνει 5 βήματα, στις ομιλίες κάνει πώς περπατάει η Χίλαρη. Ήταν πολύ προσβλητικό αυτό. Πολύ, πολύ, γι' αυτό θέλω να το πω. Πάλι έβλεπα κάτι δηλώσεις που δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Και το παρακολουθούσα ως γυναίκα τώρα, το βλέπα εγώ. Ναι, και λέω ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Που έκανε δεν ξέρω περπατάει. Πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ο τρόπος που συμπεριφέρεται είναι. Πέρα από τα επιτρεπτά, δηλαδή πώς να πω, υπάρχει και ένα όριο. Αυτό είναι που τον κάνει να κερδίζει, εγώ πιστεύω. Όσοι, ότι δεν έχει μια συμβατική συμπεριφορά μέσα σε όλη αυτή τη συστημική συμπεριφορά που έχουν στην Αμερική και σε όλο τον πλανήτη, υπάρχει ένα αντί. Εκεί πατάει ο Τραμπ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εκεί κερδίζει συνέχεια. Όσο τον χτυπάνε με τέτοια πράγματα, νομίζω ότι αυτό θα κερδίσει. Μίλαγα με Ελληνοαμερικανούς το καλοκαίρι που είχαν έρθει εδώ για διακοπές. Αρέσει. Και το λέω και τους το είπα και θα το πω και τώρα για να μου πείτε εσείς πώς θα ακούτε. Και μου λένε η ελληνοαμερικανική κοινότητα σε μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο, στηρίζει τον Τραμπ. Αυτό δεν γνωρίζουμε γιατί. Και γιατί τους λέω, τους ρώτησα. Υποστηρίζει κάποιος που υποστηρίζει τα συμφέροντα. Τους ρώτησα, λέω, ρε παιδιά είναι δυνατόν. Είναι κατά των μεταναστών και εμείς, εσείς όλοι έχετε πάει εκεί μετανάστες. Δηλαδή, δείτε το και αυτό και λέει... Τα συμφέροντα αλλάζουν κάθε φορά, Γρηγόρη. Λέει τα πράγματα με το όνομά του, ενώ η Χίλαρη είναι διαπλεκόμενη. Αυτό λένε είναι αυτοδημιουργητός και πολλές φορές και αυτοκατεστραμμένος όπως δείχνουν οι χρεοκοπίες, ναι. Τις οποίες όσοι τον κατηγορούν λέει εγώ δεν έχω χρεοκοπήσει. Εσείς έχετε. Όχι, δεν έχω χρεοκοπήσει εγώ. Εννοώντας ότι άλλο οι εταιρείες μου, άλλο εγώ. Παρ' όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος εταιρεία. Πάντως μετά τις διαφημίσεις, γιατί συγγνώμη πια αρχίζω και νιώθω ότι πνίγομαι, δεν μπορώ άλλα νοήματα να βλέπω. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα σας αρέσει να δείτε το βίντεο που θα παίξω. Να γνωρίσετε όλη την οικογένεια των Τραμπ. Εγώ το είδα, μου το δείξαν τα παιδιά επάνω και είχα μείνει έτσι με αυτά που έβλεπα και άκουγα για τα παιδιά του όλα και τέλος πάντων την οικογένεια όπως είναι. Ο Kevin Spacey μέχρι το τελευταίο θέση. Παιδάκι. Έχει πάρει θέση ο Kevin Spacey. Όλο το Hollywood εναντίον του είτε. Που είναι ο πρόεδρος της Αμερικής στο άλλο. Γι' αυτό το λέω. Σωσίλια. Στο House of Cards. Α, σωστό και αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.